κυβέρνηση δημιουργεί μια κατάσταση επικίνδυνη για τους εργαζόμενους. Οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης πέφτουν στον τζόγο και το ρίσκο των επενδύσεων. Με τους εργαζόμενους, ενώ θα ξέρουν τι πληρώνουν για τις εισφορές τους, θα έχουν άγνοια για το αν θα καταφέρουν να πάρουν ποτέ επικουρική σύνταξη και σε τι ύψος θα είναι αυτή. Όλα θα ορίζονται από την πορεία των επενδύσεων και τις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων που κρατάνε στα χέρια τους τη δουλειά μιας ολόκληρης ζωής των εργαζομένων. Η κλιμάκωση της επίθεσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, τα απανωτά χτυπήματα πάνω σε δικαιώματα και κατακτήσεις, δεν επιτρέπουν σε κανένα να έχει ψευδεστήσεις ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν χωρίς να πάρουμε στα ίδια μας τα χέρια την υπόθεση της προστασίας της ζωής μας. Χωρίς να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των αναγκών των δικών μας και των οικογενειών μας. Οι εργαζόμενοι είμαστε οι μόνοι που πληρώνουμε για την κοινωνική ασφάλιση και έχουμε όλο το δίκιο να διεκδικήσουμε την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών μας. Συνεχίζουμε τις δράσεις που αρχίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κόντρα στην επίθεση που συνεχίζει η κυβέρνηση σε συνέχεια και των προηγούμενων νόμων που ήθελε να περάσει για το ασφαλιστικό αυτή τη φορά. Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς την κυβέρνηση και προς τους εργοδότες ότι δεν θα τους το χαρίσουμε ούτε αυτό. Δίνουμε σκληρό αγώνα και αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζονται να φέρουν, αλλά και τα προηγούμενα θα μείνουν στα χαρτιά. Το ασφαλιστικό είναι κατάκτηση και κεκτημένο που κερδίθηκε με μεγάλους αγώνες και θυσίες της εργατικής τάξης και δεν πρόκειται εμείς σήμερα να το αφήσουμε έτσι αμαχητή. Θα δώσουμε τον αγώνα μας για να συνεχίσουμε και θα διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας της υγείας μέσα στους χώρους δουλειάς για τους εργαζόμενους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και μέσα στο καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και σήμερα εδώ στο Λευκό τον Πύργο να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι προωθεί και θέλει να φέρει η κυβέρνηση και δίνουμε και αύριο ραντεβού στο συλλαλητήριο 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου κόντρα στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για σχολεία πολλών ταχυτήτων που ουσιαστικά θέλει να βάλει εμπόδια στην εργατική τάξη, στα παιδιά της εργατικής τάξης στο να μορφωθούν, στο να πάρουν την εκπαίδευση που πρέπει. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.